Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ενιαίου παλαϊκού μετόπου για τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Το ΕΠΑΜ αποφάσισε να δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών μέσα από τη διενέργεια δημοψηφίσματος στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη του μέσω των τοπικών πυρήνων του μετόπου που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Μόλις 3 ετών είμαστε, δεν τα έχουμε πατήσει ακόμα, το καλοκαίρι έχουμε γενέθλια και ήδη έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι από 100 πυρήνες του μετόπου στην Ελλάδα. Πριν από 3 χρόνια, απλοί πολίτες, κατά χιλιάδες, άρχισαν να σειραίουν κάθε απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για αυτό που συνέβαινε στη χώρα. Και έτσι δημιούργηθηκε το κίνημα των πλατιών. Τότε κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι πρόκειται απλά για αγανακτισμένους πολίτες και ότι αυτού του είδους η κινητοποίηση δεν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, όταν οι πλατείες διαλύθηκαν, τα γνωστά παπαγαλάκια σε όλους μας, μέσα στην αλαζονία τους, δεν είδαν το σπόρο που φυτεύτηκε στη διάρκεια αυτής της κινητοποίησης, το ΕΠΑΜ. Γιατί εγώ το οφείλω στα παιδιά μου. Δεν έχω δύο, έχω τέσσερα παράδειγμα.
έχουμε άλλες πιο σοβαρές ασχολίες ή άλλες προτεραιότητες. Άλλες. Όχι. Πρώτα και κύρια θα εξασφαλίσω ότι το μέλλον των παιδιών μου είναι σε αυτή τη χώρα και είναι στα χέρια μας. Παλαϊκό μέτωπο δίνει τη μάχη των ευρωεκλογών. Θεωρεί ότι αυτή η πολιτική μάχη μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για μια ριζική ανατροπή του καθεστώτος κατοχής και να συντριβεί ολοκληρωτικά η κυβερνός απαράταξη μαζί με όλες τις πολιτικές της εφεδρίες. Να δεχτούν όλοι τους ένα τόσο καθοριστικό πλήγμα ώστε να μην μπορούν πλέον να ανακάψουν πολιτικά και κοινωνικά, ούτε καν εκλογικά. Να οδηγηθούν στη διάλυση όλες οι πολιτικές δυνάμεις που συνέβαλαν στην επιβολή των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, οι οποίες μετέτρεψαν τη χώρα σε οικόπεδο υποπόληση και το λαό της σε παρήσαρτο στον ίδιο τον τόπο του. Σε αυτή τη μάχη δεν είμαστε μόνοι. Γεια σας, φίλοι. Οι καλλιτεχνικές μου υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να παρευρίσκομαι στην παρουσίαση των υποψηφίων του ΕΠΑΜ. Όμως η σκέψη μου είναι εκεί. Στέλνω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου σε όλους τους υποψήφιους, τους έντιμους υποψήφιους του ΕΠΑΜ και εύχομαι να δώσω τη μάχη, τη σκληρή μάχη, μέχρι να πάρουμε πάλι τη ζωή μας πίσω. Γεια χαρά. Ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, δεν χρειάζονται συστάσεις, το ξέρουμε όλοι. Το δικό του χαιρετισμό μας στέλνει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το ΕΠΑΜ να πει δραστικά και με πολλή ενέργεια στις πολιτικές δραστηριότητες αυτής της χώρας που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για καινούργιες ιδέες. Χαίρομαι που ισορροπεί με την αλήθεια που είναι κόντρα στο ρεύμα, που έχει έναν ηγέτη, βάζω τον ηγέτη μέσα σε εισαγωγικά, διότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε γενικά την ηγεσία στην Ελλάδα είναι παραφθαρμένος και παραχαραγμένος, δηλαδή παραχαραγμένη έννοια. Έχει όμως έναν άνθρωπο που με σοφία και με επιχειρήματα απαντάει για τα δρόμενα της οικονομίας, της ανύπαρκτης οικονομίας, για την πλασματικτυχία. Ξέρω τις δύσκολες συνθήκες, διότι παλεύουμε με ένα σύστημα το οποίο δεν είναι καν σύστημα, είναι ένα σύστημα που ισορροπεί μόνο στην διάβρωση, δηλαδή αυτό που κάνει τα πάντα να κυριαρχούν στην Ελλάδα είναι πόσο εγκρατήσεις απέναντι στη διάβρωση. Εύχομαι πραγματικά να αποσπάσει εκείνο το ποσοστό για να γίνει αναγνωρίσιμο περισσότερο, μιας και οι ιδέες μεταφέρονται ανάλογα με τις δυναμικές της επικοινωνίας. Θέλουμε τα πράγματα να λάβουν υπόψη μας αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος, και χωρίς να το χαϊδέψουμε, να το φέρουμε κοντά στις ιδέες ενός πραγματικού προοδευτικού μετοπικού κινήματος, το οποίο δεν θα το χαϊδεύει, αλλά θα τον βάζει ενώπιον των Αθηνών. Υπερασπιζόμενοι λοιπόν το δίκαιο, την ανισότητα, να φέρουμε την ισονομία, να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και έτσι να προχωρήσουμε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Και όπου μπορώ, και εγώ, αφού νιώθω ότι δεν προσβάλλομαι, θα στηρίζω. Ο ηθοποιός Τάκης Περιδάκης από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται, μας έστειλε το δικό του ηχητικό μήνυμα. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την επέλαση του βαρβάρων. Δηλαδή, θέλω να πω το γαλάζιο πράσινο συνοθήλευμα που ασκεί την εξουσία, τους φασίστες, τους ξεκάθαρα φασίστες, τους φασίστες του δημοκρατικού τόξου, τις ελιές, τα ροδάκινα, τις παραποτάμιες μπρούβες και το νέο φρούτο της ποδοσφαιρικής μαφίας. Πρέπει ο κόσμος να πει ένα όχι, να θέσει ένα τέρμα. Πρέπει επιτέλους να εκφράσει την οργή του και να σκεφτεί ότι όλοι αυτοί που μας έκαναν να νιώθουμε βαθύτατα ηττημένοι και που μας κοροϊδεύουν με το να μας, και να μας δηλωρούν με το να μας ζητάνε την ψήφο μας, πρέπει να επιτέλους να τεθεί ένα τέρμα από όλους αυτούς που πληρώνουμε χωρίς να φταίμε αυτούς που κυκλοφορούν ελευθέροι και έχουν το θράσος να μας ζητάνε την ψήφο τους. Υπάρχουν δυνάμεις που μπορεί
γνωστός τραγουδιστής και αγωνιστής Βασίλης Λέκας λίγο πριν φύγει για την Αμερική μας έστειλε την εξής ανακοίνωση. Δυστυχώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό με κρατούν μακριά από την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΕΠΑΜ. Όταν το Μάρτιο του 2013 πραγματοποίησα για δεύτερη φορά την πορεία από το Μαραθώνα στην Ακρόπολη, προσκαλώντας όλους τους πολίτες να συμμετέχουν μαζί μου με σκοπό την αφύπνιση και την προτροπή εναντίον μιας γενικής παθητικής παρατήρησης των πολιτικών τεκπαινωμένων στη χώρα μας και εναντίον της αυτοκαταστροφικής αδράνειας ανάμεσα σε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν και τα παιδιά από το ΕΠΑΜ. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πλέον μετατρέπονται σε φτωχό λαό. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη αλλά και επίσημα σύμφωνα με κάθε επίσημο στατιστικό στοιχείο. Η ανεργία έχει υπερβεί κάθε όριο. Η κοινωνική πρόνοια διαμελίζεται καθημερινά. Οι νευραλγικοί τομείς της υγείας, της παιδείας, των υποδομών και της ανάπτυξης έχουν πλέον καταρρεύσει. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με το απεχθές αντίτιμο της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, την εκποίηση του εθνικού πλούτου ολόκληρης της χώρας και την παραβίαση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών και δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό ότι το ΕΠΑΜ μπορεί και βρίσκεται στις επάλξεις, είτε αυτές επιβάλλουν την παρουσία τους στους δρόμους, είτε μέσα από κάθε μάχη που δίνεται στην πολιτική αρένα, αναδεικνύοντας τα ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας που έχουν απολεστεί στον τόπο μας και αναλύοντας με τρόπο απλό την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει ο λαός μας το τεράστιο ψέμα που παίζεται στις πλάτες μας. Εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία στη μάχη των ευρωεκλογών που καλείται να δώσει το μέτωπο, ας είναι αυτό ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι για να πάρει ο λαός μας τα πράγματα στα χέρια του και να διεκδικήσει πίσω την ίδια του την πατρίδα. Και πάντα όχι. Βασίλης Λέκας. Σε αυτό το σημείο θέλω να παρακαλέσω τον φίλο Νίκο Ιγκλέση, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, που μας θυμάμαι με την παρουσία του, να έχει να μας πει δύο λόγια. Νίκο. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, οι εκλογές του Μαΐου είναι μια μάχη αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση του ελληνικού λαού και του έθνους. Στις εκλογές αυτές, όπως ξέρετε καλά, θα κριθεί αν η δοσιλογική κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου θα παραμείνει στην εξουσία, συνεχίζοντας την καταστροφή και την εκποίηση της χώρας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, ή αν αντίθετα αυτή θα υποστεί μια συντριπτική ήττα που θα την αναγκάσει να προσφύγει σε εθνικές εκλογές, εκλογές που θα ανοίξουν το δρόμο για την αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας, ώστε η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί απικία χρέους. Ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος. Ο αντίπαλος διαθέτει ένα υπερόπλο που δεν είναι άλλο από την γκεμπελική προπαγάνδα που αναπαράγουν όλα σχεδόν τα συστημικά και ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης, ώστε να παραπληροφορούν, να αποπροσανατολίζουν και να διασπούν τον ελληνικό λαό. Και λέω γκεμπελική προπαγάνδα γιατί ο Γκέμπελς έλεγε ότι αν πεις ένα αρκετά μεγάλο ψέμα και συνεχίσεις να το επαναλαμβάνεις, ο λαός θα καταλήξει τελικά στο να το πιστέψει. Και συνέχιζε. Είναι ζωτική σημασία για το κράτος, προσέξτε το, να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες του για να καταστήλει τη διαφωνία, μιας και η αλήθεια είναι ο θανάσιμος εχθρός του ψέματος και επομένως η αλήθεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του κράτους. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Μαζί λοιπόν με την κινδυνολογία της εξόδου από το ευρώ και των δεινών που αυτή θα προκαλέσει, με αυτή την κινδυνολογία κέρδισαν τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, έχουμε το τελευταίο διάστημα το πρωτογενές πλεόνασμα, το τέλος του μνημονίου και την έξοδο στις αγορές. Πρόκειται για τρία τεράστια ψέματα, με τα οποία καλλιεργούν την ελπίδα ότι τα δύσκολα πέρασαν και έρχονται καλύτερες μέρες. Μετά τις εκλογές θα το δούμε αυτό. Πρώτον,
Είναι αυτό που συναντάμε όταν μιλάμε με όλο τον κόσμο. Πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν υπάρχει. Εκείνο που υπάρχει είναι πρωτογενές έλλειμμα. Θα ρωτήσει ο απλός πολίτης. Μα καλά, αφού το επεκύρωσε η Eurostat. Η Eurostat δεν επεκύρωσε κανένα πρωτογενές πλεόνασμα. Ανακοίνωσε επίσημα ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2013 έφτασε τα 23,1 δισεκατομμύρια ή το 12,7 του ΑΕΠ. Η Eurostat δεν επικυρώνει κανένα πρωτογενές πλεόνασμα καμίας χώρας. Γιατί στο Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σύστημα δεν υπάρχει ορισμός για το πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα. Αν αυτά τα 23,1 δις αφαιρέσουμε τους στόχους που πληρώθηκαν το 2013 για την εξυπηρέτηση του χρέους, καταλήγουμε σε ένα πρωτογενές έλλειμμα 15,8 δισεκατομμυρίων. Αυτό το ποσό αναφέρει και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η Ελστάτ, στην επίσημη ανακοίνωσή της. Και εδώ έρχεται η Συμφωνία Κυβέρνησης Τρόικας, που αφορά μόνο την Ελλάδα και αφαιρεί από το πρωτογενές πλεόνασμα 19,2 δισεκατομμύρια που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί τα αφαιρεί, τα θεωρεί ως μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη. Δηλαδή δαπάνη που δεν υπάρχει φέτος, το 2014. Έτσι το έλλειμμα με αυτές τις αλχημίες έγινε πλεόνασμα, 3,4 δις. Αλλά αν αφαιρείς τα 19,2 δις από τις δαπάνες, πρέπει να τα αφαιρέσεις και από τα έσοδα. Με μηδενικό αποτέλεσμα. Γιατί τα 19,2 δις είναι ένα ποσό τράνζιτ. Μπαίνει από τη μία πλευρά στα έσοδα για να βγει για τις δαπάνες. Για τις τράπεζες δηλαδή. Έτσι, τα 19,2 δις είναι μια μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη, ταυτόχρονα όμως είναι και ένα μη επαναλαμβανόμενο έσοδο. Αυτοί δηλαδή αφαιρούν μόνο το ένα σκέλος και κρατούν το άλλο για να εμφανίσουν το πλεόνασμα. Αυτό να κρατήσετε. Το πλεόνασμα που λέει ο Σαμαράς και οι άλλοι μνημονιακοί δεν διαπιστώθηκε. Συμφωνήθηκε για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Πρόκειται δηλαδή για μια πολιτική απάτη. Θα ρωτήσει πάλι ο απλός πολίτης και τα λεφτά που μοιράζουν το κοινωνικό μέρισμα τι είναι. Αυτά που μοιράζουν για να κερδίσουν τις εκλογές αυξάνουν το έλλειμμα το φετινό του 2014 και θα έρθουν μετά τις εκλογές τα απαραίτητα μέτρα για να τα πάρουν πίσω και πολύ περισσότερο. Το τέλος του μνημονίου μας λένε. Το δεύτερο success story. Δεν θα έλθει επειδή τελειώνουν οι δόσεις της δεύτερης δανειακής σύμφασης το 2014 και του Δούνου του το 2016. Όπως μας λένε. Οι ίδιοι έχουν υπογράψει το δημοσιονομικό σύμφωνο που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και προβλέπει ότι η Ελλάδα θα είναι υπό αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο μέχρι να αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει λάβει. Δηλαδή μέχρι το 2040. Και το τρίτο ψέμα, η έξοδος στις αγορές. Μας λένε ότι γινόμαστε ξανά φυσιολογική χώρα. Θα πληρώνουμε δηλαδή τα παλιά χρέη με νέα χρέη. Η χαρά των banksters, όπως έχω γράψει στο βιβλίο μου «Επιστροφή στη Γραφνή», το banksters είναι από το bank και gangsters. Είναι έκφραση του Φραγκλίνου Ρούσβελτ από τη δεκαετία του 30. Αυτό όμως δεν μας κάνει φυσιολογική χώρα, αλλά, προσέξτε το, αποκαθιστά τη φυσιολογική εξάρτηση της υπερχρεωμένης χώρας, δηλαδή της Ελλάδος, από τις χρηματαγορές. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, η παρουσία του ΕΠΑΜ στο πολιτικό γίγνεσθε είναι σημαντική, όχι μόνο από πολιτικής, αλλά και ιδεολογικής πλευράς. Το ΕΠΑΜ δεν είναι μόνο κατά του μνημονίου. Ποια άλλα κόμματα είναι κατά του μνημονίου. Το ΕΠΑΜ δεν είναι μόνο υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Ποια άλλα κόμματα το δηλώνουν αυτό. Παρόλο που ο τρόπος της επιστροφής που προτείνουν είναι τουλάχιστον τραγικός. Το ΕΠΑΜ μαζί με αυτά θέτει το βασικό θέμα της αποκατάστασης της εθνικής κυριαρχίας. Η έννοια της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι εθνικισμός, όπως λένε κάποιοι εθνομηδενιστές. Είναι το δικαίωμα ενός λαού για πολιτική και οικονομική αυτοτέλεια.
για να γνωρίζει ο ίδιος την περιουσία του, τη ζωή του, το μέλλον των παιδιών του. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ο αγώνας που δίνουμε είναι εθνικοαπελευθερωτικός. Γιατί δεν μπορείς να καταργήσεις το μνημόνιο και να επιστρέψεις το εθνικό νόμισμα αν δεν έχεις αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία. Δηλαδή αν ο λαός είναι κυρίαρχο, δεν είναι κυρίαρχο στον τόπο του. Ιστορικά, η αριστερά ήταν νικηφόρα όταν συνέδεε τα κοινωνικο-οικονομικά αιτήματα της εποχής με την υπεράσπιση της πατρίδας. Θυμηθείτε τα συνθήματα του ΕΑΜ. Θυμηθείτε πώς οι Σοβιετικοί ονόμασαν τον πόλεμο εναντίον των Γερμανών, μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Θυμηθείτε ένα από τα βασικά συνθήματα της Κουβανικής Επανάστασης. Πάτρια όμου έρθε. Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα του ΕΠΑΜ, καλή επιτυχία στους υποψηφίους του και καλή ανάσταση για την Ελλάδα μας στις 25 Μαΐου. Δημοσιογράφος, εκδότης της εφημερίδας στο Φωνή, τον βλέπω στο βάθος, Γιώργο, και σου είπα να είσαι μπροστά, μπροστά. Έλα. Αφήστε τον λίγο να περάσει. Καλημέρα και από μένα. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί νομίζω ότι έχω να πω τρία πραγματάκια. Εδώ και δύο χρόνια κυκλοφορούμε την εφημερίδα του Φωνή και γράφουμε εδώ το κάθε μέρος, κάτω μέρος κάθε Κυριακή, αμετάκλητα και ανεπόρων παραιτήθηκαν από την εθνική κυριαρχία. Γιατί το λέμε αυτό, για να μην το ξεχνάμε, για να το μάθει όποιος Έλληνας δεν το έχει δει, για να μην το ξεχνάει κανένας Έλληνας καμία Κυριακή. Από πού προκύπτει όμως αυτό το ότι παραιτήθηκαν αμετάκλητα και ανεπόρων την εθνική κυριαρχία? Προκύπτει από αυτά εδώ τα χαρτιά. Προκύπτει από την Δανειακή Σύμβαση, την οποία μας τη φόρεσαν χωρίς να περάσουν καν από τη Βουλή. Προκύπτει από το άρθρο 14, παράγραφος 5, το διαβάζω για να μην μένω και αμφιβολίες, το βγάζω από το μυαλό μας, με την παρούσα ο Δανειολήπτης, Ελλάδα, αμετάκλητα και ανεπόρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της ασυλίας που αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή των περιουσιακών στοιχείων στο βαθμό που δεν το απαγορεύει ο εργαστικός νόμος. Αυτό το χαρτί είναι η Δανειακή μας Σύμβαση. Αυτό που μόλις είδατε είναι μια πρόγευση. Είναι μια προαναγγελία, ένα τρέιλερ ταινίας. Η ταινία λέγεται «Δημήτρης Καζάκης στην Ευρωβουλή». Αυτό που είδατε είναι το τρέιλερ, η επίσημη πρεμιέρα γίνεται 26 Μαΐου με τον Δημήτρη Καζάκη να σκίζει την Δανειακή Σύμβαση στην Ευρωβουλή. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Δείξτε μου τους φίλους του να σου πω ποιος είσαι». Αυτή είναι η φίλη μας. Και θα το διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και τους ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους. Το ΕΠΑΜ έχει αναπτύξει συνεργασία με δεκάδες κινήματα στην Ευρώπη από το Βορρά και τον Νότο, καθώς τα προβλήματα είναι κοινά. Σε επισφράγηση αυτής της συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των κινημάτων αυτών στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ΕΠΑΜ το περασμένο Νοέμβριο, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός συντονιστικού δικτύου των ευρωπαϊκών κινημάτων προκειμένου να υπάρχει αλληλοενημέρωση, αλληλοβοήθεια και να συντονιστούν κοινές δράσεις. Η ισχύς ενδιενώση δηλαδή. Και μάλιστα εν όψη των ευρωεκλογών έχει συνταχθεί ένα κοινό ανακοινωθέν, για το οποίο θα παρακαλέσω τον Βανάση Λασκαράτο, επικεφαλή των διεθνών σχέσεων του ΕΠΑΜ, να έρθει εδώ και να μας διαβάσει.
Λοιπόν, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ΕΠΑΜ Ελλάδα, το κόμμα της Ανεξαρτησίας ΥΠΟ Φινλανδία και η Παλαϊκή Δημοκρατική Ένωση ΥΠΕ Γαλλία ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 στις αντίστοιχες χώρες τους. Με την ευκαιρία αυτή επιβεβαιώνουν την αλληλοϊποστήριξή τους και τις κοινές θέσεις τους για έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωεκλογές αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις και οι προτάσεις μας. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να ενισχυθεί ο αγώνας μας για την επαναφορά της δημοκρατίας στις χώρες μας, η οποία αναπόφευκτα προϋποθέτει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να απελευθερωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι παρά ένας αντιδημοκρατικός οργανισμός στην υπηρεσία μιας οικονομικής ολιγαρχίας. Το αποκαλούμενο ευρωπαϊκό οικοδόμημα καταλύει τα δικαιώματα και επιτίθεται στα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών σε κάθε τομέα. Η φετινή ψήφος είναι η κρισιμότερη από συστάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή τα κυριότερα σχέδιά της, δηλαδή η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, η τραπεζική ενοποίηση, το δημοσιονομικό σύμφωνο, το διατλαντικό εμπορικό σύμφωνο, εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαιτέρως στρατηγικών τομέων της οικονομίας και οι κατασχέσεις ιδιωτικής περιουσίας και τραπεζικών καταθέσεων. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Η παρουσία των τριών κινημάτων μας στο Ευρωκοινοβούλιο είναι απαραίτητη, γιατί πρέπει να ακουστεί ο πραγματικά αντιευρωπαϊκός λόγος μας, σε αντίθεση με την επιφανειακή ψευτοαντιευρωπαϊκή ένωση, κριτική άλλων κινημάτων που μολύνουν με ακραίες θέσεις αιτήματα για κυριαρχία και ανεξαρτησία και των οποίων οι θέσεις προωθούνται από τα μέσα ενημέρωσης ως οι μόνες αντι-εύσιλον-εύσιλον για να εμποδιστεί η ενημέρωση για την σε βάθος κριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν κινήματα σαν τα δικά μας και οι εναλλακτικές που προτείνουμε. Η ισχύ του Ευρωκοινοβουλίου είναι μεν πολύ περιορισμένη, αλλά προσφέρει ένα πολύ καλό βήμα για να γίνουν γνωστά τα κινήματά μας και να διευρυνθεί ο αγώνας μας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της δημοκρατίας. Το κοινό ανακοινωθέν των τριών κινημάτων μας αποδεικνύει εμπράκτως τη συνεργασία τους και τη δέσμευση για υλοποίηση των κοινών στόχων που ανέλαβαν κατά τη συνάντηση των Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου του 2013. Υπογράφουν ΕΠΑΜ Ελλάδα, ΥΠΟ Φινλανδία, ΥΠΕ Γαλλία, στηρίζουν Περλιμπένε Κομούνε Ιταλία, Ασοδιαθιόν Δημοκράτια Ρεαλιά Ισπανία, Άρτσελ Πούνιο Αεροτρούφα Ιταλία, National Platform Ιρλανδία και CIB UK. Και μας δίνουν επίσης ραντεβού στις Βρυξέλλες. Απόφαση μας στο επόμενο βήμα. Δημήτρης Καζάκης, παρακαλώ να έρθεις στο βήμα. Όταν ιδρύθηκε το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο στις 16 Ιουλίου 2011, μια καλοκαιρινή, βαρβάρα καλοκαιρινή ημέρα σε ένα χώρο στην Αργυρούπολη, από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά το διαμόρφωσαν, έφερε δύο βασικές ιδέες. Πέρα από τα προτάγματα για τα οποία συζητούσε όλη η πλατεία, όλος ο κόσμος, τα προτάγματα που ενώσαν το ΕΠΑΜ, τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να καθίσουν στο σκαμνί και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι της σημερινής τραγωδίας, οι δοσύλλογοι και οι εθνοπροδότες, να ανατραπεί το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί με το νέο κατοχικό καθεστώς στη χώρα, όπως επίσης και επιτέλους να κατακτήσουν τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο μια συντακτική εθνοσυνέλευση και ένα νέο συντάγμα απαρχή μιας νέας πολιτιακής δομής και πολιτικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Αυτά μας ένωσαν όμως ταυτόχρονα φέραμε ή προσπαθήσαμε να φέρουμε δύο καινούργιες ιδέες. Πρώτο, να ενωθεί ο λαός. Εμείς δεν μιλάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε σαν ΕΠΑΜ. Εμείς μιλάμε τι μπορούμε να κάνουμε ως καταλήτης για την ενότητα του λαού. Γιατί εμείς στην προμετωπίδο μας, φέρουμε το εξής βασικό στοιχείο.
ο λαός είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων ή οφείλει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Γι' αυτόν παλεύουμε, γι' αυτόν αγωνιζόμαστε, γι' αυτό το στόχο θυσιάζουν πάρα πολλοί, χιλιάδες συναγωνιστές, τα πάντα και κυριολεκτικά τα πάντα, με την έννοια ότι έχουν παρατήσει οικογένειες, προσωπικές ζωές, τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση που μόνο η εθνεγερτήρια φωνή του γένους την εποχή του 21 θα μπορούσε να τιμήσει, μια τέτοια αποσίωση και στράτευση από απλό κόσμο, όχι επαγγελματίες επαναστάτες αριστερά στη δεξιά. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι για μας η γνώση είναι δυνατή. Εμείς δεν θέλουμε ένα λαό μαμούχαλο που να μην ξέρει τι του γίνεται, που να πάσει από κατάθλιψη, μάνιο κατάθλιψη, που καλλιεργείται σκόπιμα από τα μέσα μας της προπαγάνδας. Για μας η γνώση του λαού είναι δύναμη. Είναι δύναμη για την πρόοδο, να ανοίξουμε μπροστά. Γι' αυτό και, και μιλάμε πάντα στη λογική του. Απευθυνόμαστε πάντα στη λογική του, όχι στο συνέστημα. Δεν του κρύβουμε πράγματα, ακόμη και αν αυτά τα πράγματα μπορεί να μην μας υπέρουν με τη στενή κομματική σκοπιά, όπως συνηθίζουμε να τα ξέρουμε μέχρι χθες. Του μιλάμε πάντα στη λογική του για το συμφέρον του, όπως τουλάχιστον εμείς αντιλαμβανόμαστε. Το τρίτο βασικό στοιχείο είναι ότι εμείς ήρθαμε εδώ, όχι γιατί κομίζουμε την απόλυτη αλήθεια, είμαστε ένα ακόμη μαγαζάκι ανάμεσα στα άλλα με την απόλυτη αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ για να προκαλέσουμε το σύνολο του πολιτικού συστήματος σε πολιτικό διάλογο, ή τουλάχιστον εκείνους που δεν είναι, ή τουλάχιστον φανερά έχουν στρατευτεί στην εκστρατεία καταστροφής της χώρας και η ισοπαίδωση του ελληνικού λαού. Τους λέμε, ελάτε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Έχουμε κωδικοποιήσει μια πολύ αναλυτική πρόταση για τον τρόπο που μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος. Πραγματικά να το διαγράψουμε, και όχι να το διαγράψουμε τώρα για να το βρούμε μετά. Μετά από λίγα χρόνια μπροστά μας, να το διαγράψουμε και να ξεμπερδέψουμε με αυτό. Έχουμε κωδικοποιήσει μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο που θα μεταβούμε σε μια νέα Ελλάδα. Που παρά αυτό το γεγονός ότι ο Νίκος λέει επιστροφή στη δραχμή, στην πραγματικότητα είναι μετάβαση σε μια νέα Ελλάδα. Ελλάδα πραγματικά εθνικά κυρίαρχη, δημοκρατική, από κάθε άποψη ευημερούσα. Με αυτή την έννοια έχουμε κωδικοποιήσει τον τρόπο που θα γίνουν όλα αυτά και τα κωδικοποιούμε χάρη σε εξαιρετικά μυαλά τα οποία έχουν σταθεί σε αυτήν την ιστορία. Και τα καλύτερα μυαλά, ξέρετε ποια είναι. Είναι αυτά που δεν έχουν αλωθεί από πολιτικανισμό, κομματαρχίες ή ιδεολειψίες. Θρησκευτικές ή άλλες. Αν και τώρα, στην τελευταία εποχή, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν και καθολιακά δεκαετίες και ασχολούμαι με τα ζητήματα θεωρίας πάνω από 30 χρόνια, μου είναι πολύ δύσκολο να διακρίνω πού ακριβώς είναι το πολιτικό ιδεολόγημα και πού είναι η θρησκοληψία. Αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτού του τύπου την ενότητα εμείς πρεσβεύουμε. Και αυτή η ενότητα κατακτείται βήμα το βήμα, πρόσωπο το πρόσωπο, μέσα στον ίδιο το λαό, σπάζοντας στεγανά, διδάσκοντας και διδασκόμενοι. Τι ακριβώς, το πώς υπερβαίνουμε τις διαφορές μας. Όχι ξεχνώντας το ποιοι είμαστε, ή την ταυτότητά μας, ή τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όχι. Με όλο αυτό το φορτίο, που είναι το ιστορικό φορτίο του καθενός μας. Χωρίς να απαιτούμε να γίνει γενίτσαρος ο άλλος, γιατί γεννήθηκε ή μεγάλωσε σε μια οικογένεια που δεν είναι της αρεσκίας της μιας ή της άλλης πολιτικής παράταξης. Είμαστε ένα κίνημα που δεν ζητάει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Εμείς θεωρούμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με λογικές κοινωνικών φρονημάτων ή πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Εγώ είμαι πολύ αριστερός, εσύ πολύ δεξιός, αλλά δεν μπορούμε να τα κοινιάσουμε. Όχι. Εμείς μετράμε το ποιος είναι πραγματικά πατριώτης, ποιος πραγματικά στρατεύεται στην υπεράσπιση της πατρίδας αυτή τη στιγμή μπροστά στους καινούργιους εκπληκτικούς. Και όπως πάντα ο πατριώτης, από τα 1757 ο Αβάς, ένας μικρός Αβάς, σε ένα μικρό χωριό, είχε γράψει το ποια είναι η έννοια της λέξης πατρίδα. Ξεσηκώντας για πρώτη φορά τους χωριάτες σε μια επίθεση στα ανάπτωρα των αρχόντων, από τότε μέχρι σήμερα, παρά τις διαστρεβλώσεις, τις καπηλίες και τη σκουριά που φόντωσαν σε αυτόν τον όρο,
αντιπροσωπεύει την πάλη για τη δημοκρατία και την κυριαρχία ενός λαού. Αυτό σημαίνει πατρίδα. Και που για εμάς τους Έλληνες έχει βαθιά καταγωγή από τα ομηρικά έπη. Από τότε που ο Έκτορας, κοιτάζοντας πίσω στα τείχη της Τρίας, είπε «Ίσιονος άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Όταν του λέγανε οι άλλοι, ξέρεις, μην επιτίθεσαι στους άγγελους, αυτή είναι πιο ίσχυρη, θα την πατήσεις. Και τους απάντησε με αυτό το πράγμα, ότι πάνω και πέρα από όλα είναι η πατρίδα. Και η πατρίδα γέννησε την πάλη για τη δημοκρατία και την κατοχήρωση της δημοκρατίας. Αυτά τα πράγματα, τα ειδικά για τους Έλληνες, είναι αλληλένδετα. Είναι η ταυτότητά μας. Είναι η ιστορική χειρονομιά μας. Αυτό θέλουμε εμείς. Αυτό πάμε να υπερασπιστούμε από την πρώτη στιγμή. Δύσκολος αγώνας. Έχουμε πολλές απώλειες. Απώλειες όχι από σφαίρες στα χαρακόμματα. Απώλειες κάτω από το βάρος της ζωής και της επιδείνωσης της κατάστασης. Είναι μεγάλος ο αγώνας να κρατήσει ψηλά το κεφάλι και την αξιοπρέπειά σου σε μια εποχή όπου θέλουν να σε κάνουν μικρό και ασήμαντο δούλο. Μεγάλος ο αγώνας. Και πολύ περισσότερος, πιο μεγάλος, πιο σκληρός από την εποχή που κλήθηκε ο ελληνικός λαός να πάρει τα όπλα, να υπερασπιστεί τον εαυτό και την πατρίδα του απέναντι στον Ιταλό φασίστα ή τον Γερμανό Ναζί και τους κουκουλοφόρους συνεργάτες τους που δυστυχώς ακόμη κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Γιατί είναι πιο σκληρό? Γιατί τότε πολεμούσες τραγουδώντας, όπως λέγανε. Γιατί πάντα, δεν ξέρω αν το ξέρετε και αυτό, οφείλουμε να το ξέρουμε, τούτος εδώ ο τόπος πολεμούσε αφού πρώτα γλεντούσε. Τραγουδώντας και πολεμώντας, λέγανε οι παλιοί. Αλλά έπαιρναν το όπλο και πεθαίνανε ή σκοτώναν τον εχθρό ή πεθαίνανε ήδη. Σήμερα πεθαίνεις κάθε μέρα βλέποντας το παιδί σου ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξεις ή ότι σηκώνεται να φύγει από αυτή τη χώρα γιατί δεν μπορεί να βρει μέλλον. Πεθαίνεις κάθε μέρα βλέποντας τους δικούς σου να μην μπορείς στο τέλος της ζωής τους. Έχουμε δώσει έναν όρκο τιμής στα παιδιά και στους γονείς μας. Τούτος ο αγώνας δεν θα ανοίξει πολιτική. Ένας θα μείνει από εμάς. Θα το σπάσει μέχρι τέλου. Ένας. Και κάτι άλλο. Στις 25 θα γυρίσουμε την κερκίδα ανάποδα. Θα τους πάρει ο διάλογος τον πατέρα μου. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης. Άλλο ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Σύνθημά μας, σκέψου ΕΠΑΜ. Απόφασή μας, το επόμενο βήμα. Αμέσως τώρα θα μάθετε 42 λόγους για αυτό το βήμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω αυτά τα υπέροχα άτομα, τους συναγωνιστές, γυναίκες και άντρες, που αποτελούν το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές 2014, το ευρωψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ. Αγγελόπουλος Γιώργος. Με καταγωγή από την Αεόπολη Μάνης και την επαρχία Κοντινίας Αρκαδίας. Απόφυτος της Ανωράκης Κοινοπολικής Σχολής Αθηνών, με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα από διάφορα μετερίζια. Μέλος του πυρήνα Ήλιον του ΕΠΑΜ Αναργύρων Πετρούπολης. Έλισσα Σιμακόπλος. Γεννήθηκε στο Λονδίνο. Τα τελευταία χρόνια όμως, από το 1985, βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει εγκατασταθεί στο Βόλο, ασχολείται με την επιχειρηματικότητα.
έχει δραστηριοποιηθεί στην τοπική κοινωνία σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα ήταν ιδρυτικό μέλος και εθελοντής στο Σταθμό Βοήθειας και Προστασίας Άγριων Ζώων. Παρήχε σημαντικό περιβαλλοντικό έργο επί 20 χρόνια και για πολλά χρόνια μέλος και πρόεδρος της ομάδας 22 της Διεθνούς Αμνηστίας Ελλάδας. Οικογενειακός, όπως μας λέει, είναι μέλη του ΕΠΑΜ Βόλου από την πρώτη συνάντηση το καλοκαίρι του 2011. Αλεξανδρόπουλος Γιάννης, γεννήθηκε στην Πάτρα, από την Πάτρα μας. Λοιπόν, σπούδασε οικονομικές επιστήμες και πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει εργαστεί σε εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα στην Αθήνα και από το 2000 ζυμώνυμα στην Πάτρα και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο τη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών και φυσικών προσώπων. Ασχολείται όμως και με τη λογοτεχνία και την ποιήση και έχει δημοσιεύσει 3 ποιητικές συλλογές στις εκδόσεις Μανδραγόρας. Αναστασάκης Αντώνης, από τα Χανιά της Κρήτης, προγραμματιστής υπολογιστών. Έχει περάσει όμως από τον ιδιωτικό τομέα από πάρα πολλές δουλειές. Το 1995 δημιούργησε δική του επιχείρηση με τυπογραφικές εργασίες εκτυπώσεις στα Χανιά, την οποία διατήρησε και ως το 2010, αλλά τώρα στράφηκε στην καλλιέργεια της γης. Ανδρικόπουλος Πέτρος, πολιτικός μηχανικός, με ενδρασιότητα στα κοινά στην Κλειφάδα που και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Απόδιακου Βασιλεία. Η Βασιλεία. Ιδιωτική υπάλληλο στον χώρο των τροφίμων από τις αρχές του 2012 όμως είναι άνεργη, ωστόσο η Βασιλεία πρωτοστάτησε σε αγώνες ενάντια στην εργοδοσία για τη διεκδίκηση δεδουλευμένων πολλών μηλών ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργαζομένων, αγώνας που μετά από μάχες δικαιώθηκε. Γεροντάκη Αλεξάνδρα, ιδιωτική υπάλληλο από τη Θεσσαλονίκη. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται ενεργά με το θέμα των ομολογιούχων. Είμαι και η ίδια παθούσα, όπως μας λέει, προσπαθώντας μαζί με τους υπόλοιπους συναγωνιστές μου στην επίτευξη λύσης. Η γνωριμία της με το ΕΠΑΜ έγινε το καλοκαίρι, όταν τυχαία διάβασε στο διαδίκτυο τις ιδέες του Δημήτρη Καζάκη, οι οποίες τη βρήκαν απόλυτα σύμφωνα. Γιαννιώτης Κώστας. Ο δάσκαλος, με έντονη συνδικαλιστική δράση, γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1946, τώρα ζυμώνυμα στο Μαραθώνα, φυσικά από τα πρώτα μέλη του ΕΠΑΜ. Δανίλης Ανδρέας, από το Ρέθυμνο της Κρήτης μας. Κτηνίατρος, διαμένει στο Ρέθυμνο, όπου εκεί είναι και οι επαγγελματικές του δραστηριότητες. Δόγου Ζωγραφιά, φυσιούχος του Πατή Πανεπιστημίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, είναι δεκτή σε Γερμανικό Πανεπιστήμιο για διδακτορική διατριβή στο Δημόσιο Δίκαιο, που παρακολούθησε εντατικά μαθήματα της γερμανικής γλώσσας. Εκπαιδεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωσύμβουλος. Για τουλάχιστον 30 χρόνια υπηρέτησε ως υπάλληλος και προϊσταμένη στον ΑΕΡ σε όλα τα αντικείμενα του Οργανισμού Απασχόλησης και Εκπαίδευσης, διαμένει στη Σύρο. Δραμητίνου Κάλλη. Μια κριτική που είναι την Αθήνα. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια εταιρικών πελατών, έχει εργαστεί σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, σε οίκο κοσμημάτων και πάρα πολλά, είναι μέλος του οργανωτικού γραφείου του ΕΠΑΜ. Θεοπούλου Ανθή. Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Διαμένει στην Αθήνα, έχει εξειδικευτεί στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη οργανισμών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Συμμετέχει ως μέλος σε διάφορα διεθνή επιστημονικά φόρα, ενώ είναι συνειδήτρια και πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας για την οργανωσιακή μάθηση. Καζάκης Δημήτρης. Γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ, οικονομολόγος με επαγγελματική διαδρομή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα, ζει στην Αθήνα, είναι παντρεμένος με 4 παιδιά.
Καραγιαννίδης Δημήτρης. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1970 στο Πειραιά. Διαμένει στη Σάμμο. Σπούδασε στην Τεχνική Σχολή Ηλεκτρολογίας στην Αθήνα και έχοντας άδεια εργοδικού εναερίου δικτύων από το 1994 εργάτος τεχνικών εναερίων δικτύων της ΔΕΗ. Τα ενδιαφέροντά του όμως είναι πάρα πολλά, οι γεωργικές καλλιέργειες, η συλλογή αυθεντικών και παλαιών σπόρων, η αμπελουργία, η νοοποιία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει προσανατολιστεί και στην παραγωγή νέων μορφών ενέργειας, οικολογικών και οικονομικών ως προς το κόστος της κατανάλωσης. Μέλος του πυρήνα Σάμμου. Και Χαγιά Εύα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην ανώτατη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έχει παίξει σε πολλές παραστάσεις, είναι επίσης στοιχειούχος νοηματικής γλώσσας και τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται εθελοντικά ως θεατρική εμψυχώτρια παιδιών σε δημόσια σχολεία και άλλους οργανισμούς όπως το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και στο Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Πού θα πάμε από εκεί? Κοέδρου Κωνσταντίνα. Γεννήθηκε στους Αγίους Αναρχήνους Αττικής και τώρα πλέον μένει στο Ήλιον. Μετανέστευσε όμως σε ηλικία 10 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου και επέστρεψε μετά από 18χρονη διαμονή. Οι σπουδές της έλαβαν κατά κύριο λόγο στην Αμερική. Από το 1989 εξασκεί το επάγγελμα της καθηγήτριας Αγγλικών στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μέλος του οργανωτικού γραφείου του ΕΠΑΜ. Κουμαρέλος Όχωνας. Αρχιτέκτονας μηχανικός. Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας, διαμένει πλέον στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1971 μεταβαίνει στην Ιταλία, όπου και εγγράφεται στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νάπολης, από που το επόμενο έτος μεταγράφεται στην αντίστοιχη Σχολή του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, συμμετέχει ενεργά στο αντιστασιακό κίνημα της εποχής στο πλαίσιο των εκεί φοιτητικών συλλόγων. Το Δεκέμβρη του 1976 ολοκληρώνει τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική και αποφυτά με διδακτορικό αριστούχος. Στη συνέχεια, από εκεί και πέρα, υπηρετεί τη θητεία του και ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως αρχιτέκτονας, εκπονώντας ή συμμετέχοντας μαζί με άλλους στην εκπόνηση μελετών κατασκευής σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΠΑΜ, δεύτερος συντονιστής της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Κουνενάκης Γιώργος, από το Ηράκλειο Κρήτης. Υπουργός Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου. Γλώσσα του τα αγγλικά. Κουρουπάκη Δέσποινα. Από τη Σπάκαλα Σιθίου Κρήτης, απόφοιτη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Αμερικάνικη βάση, από που απολύθηκε και συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ομιλεί και γράφει άριστα αγγλικά και γαλλικά. Κυπριώτης Δημήτριος. Απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου και της Ενωτάτης Σχολής Εθνικής Άμυνας. Σπούδασε στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε σε στρατιωτικές μονάδες και επιτελεί ανάλογα του βαθμού του κάθε φορά ως εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο στρατιωτικός σύμβουλος στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι αλφα συντονιστής της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Κώστας Αναστάσιος, δικηγόρος. Μιλά αγγλικά, γερμανικά και λίγα ιταλικά, ενώ κατέχει και πτυχίο γερμανικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Λαδικού Αλεξάνδρα, ηθοποιός. Γεννήθηκε στην Καβάλα, αποφύτησε από το θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν, με το οποίο και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο, στην Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη. Συνεργάστηκε με το Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη, τους θεάσους του Πέτρου Φυσούν, το Γιάννη Φέρτη, Ξένια Σταλογεροπούλου. Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ έχει ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις και με δικό της θείασο. Λασκαράτος Θανάσης. Γεννήθηκε το 1970
1992 στην Αθήνα. Σπούδασε γαλλική φιλολογία στην Αθήνα και με υποτροφία γλωσσολογία στο Στρασβούργο. Από το 1998 εργάζεται στον εισερχόμενο τουρισμό, μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά, μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ και μέλος του τομέα διεθνών σχέσεων του ΕΠΑΜ. Λασκαρά του Όλγα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διπλωματούχος του πιάνου. Το 1995 ξεκίνησε να εργάζεται στο ραδιοφωνικό Sky και λίγο αργότερα ακολούθησαν βέβαια και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Επιμελήθηκε της αναμετάδοσης της σειράς Εδώ Λιλιπούπολη στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το 2013 μαζί με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς έστησαν το διαδικτυακό Το Ραδιόφωνο. Λέτσιος Γεώργιος. Πολιτικός μηχανικός από το Βόλο, μέλος του συντονιστικού του πυρήνα Βόλου του ΕΠΑΜ και μέλος της γραμματείας του τομέα Μαγνησίας του ΕΠΑΜ. Μαγκανάς Ιωάννης. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Μέλος πολύτεχνης οικογένειας, έχει σπουδάσει οικονομικά στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Αθήνας με μεταπτυχιακές σπουδές στο κλάδο των χρηματοοικονομικών. Έχει εργαστεί σχεδόν μια δεκαετία ως οικονομικός αναλυτής σε διάφορες εταιρείες του κλάδου. Μαρινάκος Μάριος, δικηγόρος. Σπούδασε στη νομική της Αθήνας και είναι μάχημος δικηγόρος Κορίνθου όπου ζει και εργάζεται. Πιστοποιημένος διασυνοριακός διαμεσολαβητής από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. Συνεργάτης του ιστολογίου με τίτλο «Νομικά ανάλατα» και διατηρεί και προσωπικό ιστολόγιο νομικού περιεχομένου με την ονομασία Τζεζούρε. Μουτσάτσου Κατερίνα, ιστοποιός και παραγωγός. Αν και γεννήθηκε στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας. Όχι ακόμα, να πω δύο λόγια, Δημήτρη. Αν και γεννήθηκε στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας, έφυγε μόλις σε ηλικία 2 μηνών και επέστρεψε στην Ελλάδα. Έχει σπουδάσει ιστορία, τέχνης και θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, από όπου αποφύγησε με άριστα, παρέμεινε στο τμήμα θεατρικών σπουδών για το μεταπτυχιακό της, με εστίαση στο προσδιορισμό του αληθοφανού στο έργο του Αριστοφάνη. Από το 2007 ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από τις 3 Μαΐου θα είναι εδώ, στην Ελλάδα, μαζί μας για να δώσει τον αγώνα. Να ακούσουμε ένα μήνυμα, μια και δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν κι εγώ μαζί σας σήμερα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν δυνατόν. Οπότε ο καθής και τα όπλα του, με όποιο τρόπο μπορώ, στέλνω από μακριά ένα χαιρετισμό. Θεώρησα ότι ήταν χρέος μου να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι αυτού του αγώνα, να ενωθώ μαζί σας και να μπορέσουμε όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι. Αυτό που έχω εντοπίσει εγώ τα τελευταία χρόνια που έφυγα από την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι ακριβώς ήταν επιλογή. Ένα μεγάλο μέρος ήταν το ότι υπήρχε ένα μεγάλο βάρος το οποίο κουβαλούσα προσωπικά σε εκείνη την Ελλάδα της δεκαετίας 2000-2007 έφυγα. Ίσως είχα οσφριστεί το ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά, κάτι εμένα δεν μου τέριαζε. Υπέφερα και έφυγα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα αιμορραγεί και οι νέοι δεν πρέπει να φεύγουν. Όσοι έφυγαν πρέπει να ξαναγυρίσουν με αυτά που έμαθαν. Εγώ προσωπικά είμαι έτοιμη να το κάνω και ευτυχώς που έφυγα νωρίτερα, γιατί τώρα είμαι έτοιμη να ξαναγυρίσω. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την εποχή είναι πρόβλημα πληροφόρησης και παραπληροφόρησης βέβαια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν έχει χρόνο γιατί δεν έχει λεφτά, άρα πρέπει να δουλεύει για να μπορεί να επιζεί. Οπότε δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί, να μάθει τι του συνέβη, τι του συμβαίνει και τι θα του συμβεί. Και για μένα εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι λαοί της Ευρώπης, αν πραγματικά ξέραν τι τους συμβαίνει και τι μέλεται να τους συμβεί, θα είχαν ξεσηκωθεί. Είμαι λοιπόν και εγώ μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη. Πολύ συχνά συγκινούμαι με ανθρώπους
του ΕΠΑΜ που ακούω να εκφράζονται μέσα από την καρδιά τους και ελπίζω και εγώ να είμαι κομμάτι αυτής της φωνής, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτά και τα υπόλοιπα από κοντά. Βάστα Γεωργία, δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί ως ρεπόρτερ, παραγωγός δημοσιογραφικών εκπομπών, αρχισυντάκτρια και αρχογράφος σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες και περιοδικά. Από το 2012 είναι βασικός συντελεστής και παρουσιάστρια της εκπομπής ΑΕ μαζί με τον Δημήτρη Καζάκη, μέλος του ΕΠΑΜ, εκλεγμένη δύο φορές στο Εθνικό Συντονιστικό Συμβούλιο του Μετόπου από αντίστοιχα συνέδρια και εκλεγμένη επίσης δύο φορές υπεύθυνη τύπου του ΕΠΑΜ. Ξυφαράς Αλέξης. Γεννήθηκε το 1987 στο Κιάτο Κορινθίας, στην Αθήνα με συγχωρείτε, και μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικό Πανεπιστήμιο Πατρών, μεταπτυχιακές σπουδές, διατμηματικό πρόγραμμα εξειδίκευσης κλινική βιοχημία και μοριακή διαγνωστική στο Εθνικό Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλά άριστα αγγλικά, μέλος του ΕΠΑΜ, μέλος της πολιτικής γραμματείας του Μετόπου, ιδρυτικό μέλος της νεολαίας. Ολάγια Πέδρο. Συγγραφέας, ελληνιστής, καθηγητής φιλόλογος, μεταφραστής και κινηματογραφιστής. 28 πρωτότυποι τίτλοι σε διάφορες γλώσσες και μια μακρά σειρά από μεταφράσεις, άρθρα και πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες σηματοδοτούν τη δημιουργική σταδιοδρομία αυτού του Ισπανού που Έλληνα που κατοικεί στην Αθήνα τα τελευταία 20 χρόνια. Τα λογοτεχνικά και οπτικοακουστικά του έργα, τα οποία μελετούν και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, συνδυάζοντας με έντονα προσωπική γλώσσα, λογοτεχνικά, επιστημονικά και εικαστικά στοιχεία, έχουν κερδίσει την εκτίμηση και την αναγνώριση ενός απαιτητικού κοινού. Πάνος Δημήτρης Δικηγόρος. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα με χιλιάδες ένσημα στο ΙΚΑ και μαχητικός συνδικαλιστής πάνω από 20 έτη στον χώρο της καπνοβιομηχανίας. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρων Ερεύνης και Μελέτης Ελληνισμού. Ενεργό μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Βόρο που διαμένει. Παπαμεθοδίου Δημοσθένης, ιατρός νευρολόγος, κάτοικος του Ελιγαλού. Αποφύτησε από την Ιωνίδιο Σχολή το 1985 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στη συνέχεια, ενώ παράλληλα έκανε εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική στο Μήνης. Παπαντονίου Αντώνης. Νάπαρχος Ενακοκρατίας, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942, απόφυτος της Σχολής Δοκίμων Σημειοφόρων του Λιμενικού Σώματος και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Κέντρου και Περιφέρειας και το εξωτερικό. Διετέλεσε προξενικός λιμενάρχης στη Μασαλία Γαλλίας. Παντρεμένος με δύο παιδιά, κατοικεί στην Αθήνα, είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Πιερουτσάκος Γρηγόρος. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1963. Από μικρός επαγγελματικά ανεξάρτητος ασχολήθηκε με διάφορες επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο του αυτοκινήτου και με τον αθλητισμό. Αργότερα συμμετείχε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό σε αγώνες καρτ και στη συνέχεια ως τακτικό μέλος της ΕΛΠΑ πήρε μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως εθελοντής πυροσβέστης συμμετείχε στη μεγάλη πυρκελιά του Μενάρου το 1998 και στο μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας το 1999. Σιδέρης Γιάννης. Από την Πάτρα. Φοιτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Τμήμα Φυσικής. Εργάζεται στον χώρο της εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς φορείς. Τα τελευταία 4 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας στον ίδιο χώρο ασχολείται με την αρθρογραφία. Επίσης έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, θεατρικά έργα, ποίηση, διηγήματα και άλλα μυθιστορήματα. Σιώβα Ιωάννα. Γεννήθηκε στη Γερμανία, κατοικεί στην Πάτρα. Είναι παντρεμένη με ένα παιδί νοσηλεύτρια. Συμβουλόπουλος Θέμης. Μουσικός,
το οφείλουμε για το μουσικό σήμα που ακούσατε στην αρχή. Απόφυτος Εθνικού Οδείου με τίτλο Δεξιοτεχνία στο Κλασικό Πιάνο, δίπλωμα Κλασικών Χρουστών Συμφωνικής Ορχήστρας από Δημοτικό Οδείο Ζωγράφου. Εργάστηκε επί 20 συναυτά έτη στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ως κορυφαίος άλφα στη θέση των τυμπάνων. Παράλληλα συνέπραξε ως μουσικός με τις περισσότερες κλασικές ορχήστρες στην Ελλάδα. Στενός συνεργάτης του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη από το 1995 έως το 2006 και ιδρυτικό μέλος της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Υπάρχει συνθετικό έργο του στο πεδίο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Συνεχίζει να αγωνίζεται για την ΕΡΤ, διαχωρίζοντας όμως στεναρά τη θέση του στους συνδικαλιστές της ΠΡΟΣΠΕΡ, αφού ήταν από τους λίγους εργαζόμενους που σε όλη τη διάρκεια του πεντάμινου αγώνα και της αυτοδιαχείρισης του ραδιομεγάρου, αλλά και μετά από αυτήν ήρθε σε σύγκρουση με τον τρόπο που η ΠΡΟΣΠΕΡ διαχειρίζεται τις τύχες των εργαζομένων, καταγγέλλοντας μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις και άρθρα τον εργατοπεταρισμό και την χειραγώγηση προς τους εργαζομένους. Τραϊφόρος Βασίλειος. Συνταξιούχος, τραπεζικός υπάλληλος, συγγραφέας, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952, κατοικεί στο Ταύρο της Αττικής, έχει 2 γιους και 1 εγγονή. Σπούδασε οικονομικά και θέατρο. Φιδανάκη Γεωργία, από το Δημότυπο Έβρα. Υπηρετούχος Αματάρτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικό, το 1988. Χαραλάμπους Ευαγγελία, δικηγόρος Αθηνών. Τελείωσε στην Νομική Σχολή Αθηνών, διασχημάτιμη δικηγορία το 1981 μέχρι σήμερα. Είναι μέλος της Ομάδας Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ και υποψήφια σύμβουλος για το Δυτικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις εκλογές 2014 με το συνδυασμό μέτωπο δικηγορικής αντίστασης, στο οποίο συμμετείχαν δικηγόροι, αμιγώς φίλοι και μέλη του ΕΠΑΜ. Χρυσανθόπουλος Λεωνίδας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, πτυχιούχος του Οικονομικού και Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Μιλά άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα, δραστηριοποιείται στο ΕΠΑΜ του 2010 και από το 2013 είναι μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ. Ακούσατε και είδατε για τους 42. Να έρθουν προς τα πάνω. Ναι. Είναι εφικτό, για παρακαλώ, ένα χειροκρότημα να έρθουν όλοι. Ναι. Και μια φωτογραφία. Σιγά σιγά, ένα. Έτσι, μπράβο.